Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το Pet Show είναι και αυτή τη Τετάρτη μαζί σας και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, αλλά να σας πω πρώτα ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email της εκπομπής που είναι το petshow@star.gr. Εκεί μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε, θα σας απαντάμε το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, η σελίδα μας στο Facebook είναι Pet Show και η γενική star.gr κάθετος web TV. Λοιπόν, να καλωσορίσω στο στούντιο τον κύριο Γρηγόρη Καπελέ, ο οποίος είναι εκτροφέας ενός εντυπωσιακού, όπως μπορείτε να δείτε και στο γενικό μας πλάνο, σκύλου. Ο σκύλος του Στάλιν, το κορίτσι που έχουμε εδώ λέγεται Άμπι, είναι από την Πολωνία, αλλά η καταγωγή της φυλής, όπως θα μας πει και ο κύριος Καπελές, είναι από τη Ρωσία. Σωστά. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που ήρθατε από τη Χαλκίδα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έτσι, για την εκπομπή μας. Είναι ωραία Χαλκίδα. Μας τιμά αυτό. Και εμένα επίσης. Να είστε λοιπόν, καλά. Θα μας συστήσετε καταρχάς την Άμπι. Εντάξει, είπα εγώ το όνομά της. Η Άμπι είναι ένα ρώσικο black terrier. Είναι δημιούργημα του Στάλιν στα μέσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Στάλιν το δημιούργησε αυτό το σκυλί αναμειγνύοντας 5 ράτσες για να το κάνει πολεμικό σκυλί, να το φτιάξει σκυλί μηχανή που λένε. Αποτελείται από Airedale, Schnauzer, Newfoundland και από Rottweiler. Από Rottweiler, δεν του φαίνεται, βέβαια στο μέγεθος μπορεί να του φαίνεται. Ναι. Έτσι, περισσότερο μοιάζει με... Μοιάζει. Βασικά, αν το δεις, μοιάζει με ένα πολύ εύσωμο τεργέ. Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Αλλά Newfoundland επίσης, γιατί είναι ογκώδη και με πλούσιο τρίχωμα. Ναι. Και πριν που δείξαμε τα σαγόνια του, ναι, θα μπορούσες να πεις ότι έχουν, μοιάζουν λίγο με τα σαγόνια του Rottweiler. Του Rottweiler. Γιατί όμως να χρησιμοποιήσει αυτό το είδος σκύλου ή να μπει στη διαδικασία να δημιουργήσει μια νέα ράτσα, να το πω έτσι. Γιατί δεν χρησιμοποίησε τους γερμανικούς ποιμενικούς. Τι κορίτσι μου, είσαι ανησυχή. Βλέπεις τον εαυτό σου, τι βλέπεις. Συνδύασε αυτές τις 5 ράτσες, πήρε από κάθε ράτσα το κάθε ξεχωριστό που έχει ο κάθε σκύλος και τα ανέμιξε και τα έκανε ένα σκυλί ρομπότ. Όπως ξέρετε, οι Ρώσοι είναι για την πειθαρχία τους και για την διορατικότητά τους πάντα πρώτοι. Από το Newfoundland πήρε το νόγκο, από το Schnauzer πήρε το χρώμα, όπως και από τον Newfoundland βέβαια, πήρε την ενεργητικότητά του και το Airedale πήρε την όσφρηση, την οσμή. Και το Rottweiler να πήρε τα... Το γνωστό, το Rottweiler είναι από στοιχεία φύλαξης, καθήκοντος και σωματοφυλακής. Είναι πάρα πολύ καλά στη σωματοφυλακή αυτά τα σκυλιά. Όπως σας είπα και πριν, αυτό το σκυλί το έφτιαξε ο Στάλιν στα μέσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το έκανε σκυλί πολεμικό, το έζωνε με πολεμοφόδια, τα έβαζε εδώ γύρω-γύρω από την πλάτη του με ειδικούς γάντζους, έκανε από τα μετόπιστεν στο πεδίο μάχης, έστελνε τα πυρομαχικά και τα ανάπαλοι πάλι το ίδιο. Και γι' αυτό έπρεπε να είναι ένα σκυλί πάρα πολύ δυνατό, διορατικό και να ενεργεί στις δύσκολες καταστάσεις μόνο του. Και γι' αυτό και διάλεξε αυτές τις 5 ράτσες για να το δημιουργήσει. Και πέρα και το συνδυασμό που ήθελε προφανώς. Ναι, σαφώς. Η αλήθεια είναι ότι βλέπεις, εντάξει, η Άμπι είναι και αρκετά χαριτωμένη με τα λουλουδάκια της, τα κοκαλάκια στο τρίχωμά της, στα μαλλιά της. Μπορεί να τον μπερδέψει κάποιος που δεν ξέρει, εντάξει. Μπορεί να το μπερδέψει. Ίσως το μπερδέψει με ένα γιγάντιο κανείς. Ναι. Να το θεωρείς, ας πούμε, χαριτωμένο. Ναι, ναι. Οι περισσότεροι έξω στον δρόμο που τη βλέπουν με ρωτάνε αν είναι μπούντλ κανείς. Μεγαλόσωμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μπούντλ κανείς. Είναι ένα black Russian terrier. Σας ρωτάνε ή τέλος πάντων μπορούν να φανταστούν τον φύλακα που κρύβει μέσα της, ας πούμε. Όχι. Εντάξει. Τώρα, εμείς τώρα οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούμε και τις, πώς τα λένε, τα κλισέ, ας πούμε, και τα λοιπά, ναι, και λέξεις συγκεκριμένες. Όλοι οι σκύλοι υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να είναι φύλακες. Ναι. Με την ευρεία έννοια. Ναι, 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 βέβαια. Ναι, όχι, δεν σου πάει στο μυαλό με το που την πρώτο βλέπεις, δεν σου πάει στο μυαλό. Γιατί έχουν συνηθίσει οι Έλληνες το πολύ μαλλιαρό σκυλί να το έχουν σαν λουλού μέσα στα σπίτια, να παίζει με μικρά παιδιά, παρόλο που είναι ογκώδες σκυλί.
Δεν φημίζεται για λουλού όμως, κάθε άλλο. Mm. Είναι πολύ δυνατό σκυλί, έχει διορατικότητα, έχει θάρρος και ενεργεί μόνο του. Mm. Είναι αυτόνομο σκυλί. Αυτό τι σημαίνει, γιατί το συζητάγαμε και πριν, ότι είναι σκύλος ο οποίος θέλει και πειθαρχία, ας πούμε. Αν τον αφήσει, ας πούμε, παραιτημένο κάπου, εγκατελειμμένο, που κανένα σκύλο δεν πρέπει να το αφήνουμε έτσι. Βέβαια, η αλήθεια είναι όπως όλα τα σκυλιά. Πώς ενισχυθεί αυτός ο χαρακτήρας της πρωτοβουλίας, ας πούμε, και της ανεξαρτησίας, και φτάσουμε σε επίπεδα που δεν. Βέβαια. Μπορούμε να φτάσουμε αποδεκτά. Σε επίπεδα ανεξέλεκτα. Αυτά τα σκυλιά από την μικρή ηλικία, την υπιακή που λέμε, πρέπει να κοινωνικοποιούνται. Να βγαίνουν στους δρόμους, να πηγαίνουν σε πάρκα, σε πλατείες, να ακούνε θορύβους, να γνωρίζουν νέους ανθρώπους, μικρά παιδιά, θορύβους αυτοκινήτων, εξατμίσεις, όλα αυτά, να έχουν μια συνολική εικόνα το τι γίνεται στο περιβάλλον τους, για να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να αξιοποιήσουν τα καθήκοντα που θα τους αναθέσεις. Όπως όλα τα σκυλιά, η κοινωνικοποίηση είναι το νούμερο ένα. Πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Δεν το όχι, γνωρίζουν. Βέβαια. Ένα μικρό σκυλί τώρα, για ποιο λόγο να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ φερπίν. Βλέπω έναν κύριο σε ένα σούπερ μάρκετ που ψωνίζει και δίπλα, που επιτρέπεται βέβαια, στα κράτη του εξωτερικού, ο σκύλος επιτρέπεται βέβαια με διάφορες προφυλάξεις. Μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα χώρο κοινωνικών εκδηλώσεων. Και αναρωτιέται κάποιος γιατί το σκύλο τον παίρνει δίπλα. Με από το καρότσι να το πάει στο σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό το λόγο, για να κοινωνικοποιηθεί και να γίνει ένα σωστό και ισορροπημένο σκυλί στην πορεία του. Και αυτό φυσικά ισχύει για όλες τις ράτσες, όπως είπατε και εσείς. Οπωσδήποτε. Αλλά το τονίζουμε για τα σκυλιά που ανήκουν στις λεγόμενες δυναμικές ράτσες και ειδικά για τα σκυλιά που ανήκουν στις δυναμικές ράτσες, αλλά δεν μοιάζουν με ένα σκύλο δυναμικής ράτσας. Ναι. Έτσι, όπως είναι η Άμπι. Είναι αυτή. Αυτό που είπατε εσείς χαρακτηριστικά. Μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι ένα σκύλο σαλονιού, έτσι, να μην τον πούμε λουλού τώρα. Όχι. Εντάξει, αν και είναι, το κορίτσι μας είναι πανέμορφο. Σαλονιού, ναι. Ένα σκύλο σαλονιού, αλλά είναι ένα σκύλο φύλακας και άλλωστε αυτά που είπαμε νωρίτερα το μαρτυρούν. Δεν ξέρω αν ο Νίκος μπορεί να μας δείξει το βίντεο, δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι γύρω στα 30 δεύτερα, με τα καθήκοντα σωματοφυλακής που αντλήσαμε από το διαδίκτυο, όταν το έχει. Το έχεις, πάμε να το δούμε. Εγώ δεν θα ήθελα πάντως αυτή η λουλού να με βάλει στο μάτι. Δυστυχώς, εάν είσαστε καλός άνθρωπος όπως φαίνεστε, δεν θα σας βάλει. Δυστυχώς. Εντάξει, συνήθως δεν καθοδηγούν τα σκυλιά, δεν αποφασίζουν τα σκυλιά για το τι θα κάνουν. Αλλά οι άνθρωποι τα παροτρύνουν να. Βέβαια, σε συγκεκριμένη περίπτωση να πούμε ότι τα πλάνα είναι προφανώς από έναν σκύλο ο οποίος έχει εκπαιδευτεί για να ασκήσει τα καθήκοντα σωματοφυλακής. Πάνω στα καθήκοντα του σκύλου που διδάχτηκε. Mm-hmm. Να πούμε πώς είπαμε για την κοινωνικοποίηση. Με τα παιδάκια πώς θα πάνε γενικά, δηλαδή από φυσικού τους με τα άλλα κατοικίδια. Όποιος θέλει ένα τέτοιο σκύλο, μπορεί να συμβιώσει με παιδάκια και άλλα κατοικίδια. Όταν θα μεγαλώσουν παράλληλα μαζί από μικρή ηλικία, σε ένα σπίτι ή σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα ούτε με τα άλλα σκυλάκια, ούτε με τα άλλα κατοικίδια, αν τυχόν υπάρχουν στο σπίτι. Με τα παιδιά γίνονται ένα, προστατευτικά, υπερπροστατευτικά θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό, το έχουν αυτό το ένστικτο και δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Απλά είναι ένα σκυλί που θέλει λίγο περισσότερο χώρο από όλα τα υπόλοιπα, λόγω του μεγέθους του και του όγκου του. Όπως βλέπετε είναι ένα σκυλί. Όταν λέμε ογκώδες. Θέλει χώρο, θέλει όντως χώρο, γιατί συνήθως λέμε, γιατί και ο κόσμος τον μπερδεύει, νομίζω ότι αν έχει ένα μεγάλο διαμέρισμα, ας πούμε, μια μεγάλη αυλή, ο σκύλος του θα είναι ευτυχισμένος. Και συνήθως λέμε ότι ακόμα και ένα μεγαλόσωμο σκυλί θα είναι ευτυχισμένος να ζει στο διαμέρισμα μαζί σου, αρκεί να τον εξασκείς και να βγαίνει έξω. Ναι. Δεν αρκεί να έχεις ένα μεγάλο σπίτι τεραστίων διαστάσεων, 200-400 τετραγωνικά. Απαιτείται όμως να έχεις μεγάλο σπίτι. Απαιτείται. Σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, απαιτείται. Απλά
πρέπει ο σκύλος, είτε έχεις μεγάλο χώρο είτε μικρό, να βγαίνει καθημερινά τον περίπατό του ή να αθλείται σε ένα πάρκο της διπλανής γειτονιάς ή να πηγαίνει πεζοπορία ή να ανεβαίνει σε ένα κοντινό βουνό εδώ στην Αθήνα που είναι τα, έχουμε ωραία όρη, να τρέχει, να οσμίζεται. Έτσι πιστεύω ότι μία ωρίτσα κάθε μέρα αυτός ο σκύλος θα διατηρήσει τη φόρμα του και θα είναι και πολύ πιο ισορροπημένος στα καθήκοντα φύλαξης που θα του έχουν ανατεθεί. Προφανώς ο όγκος της τώρα ξεγελά λίγο γιατί είναι και το πλούσιο τρίχωμα. Αλλά φαντάζομαι ότι αν δεν, μπορεί, δεν ξέρω αν φαίνεται η πατούσα, αξίζει να το δείξετε. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο κοντινό. Κάνε ένα κοντινό ρε Νίκο. Μιλάμε, είναι αρκουδοπατούσα, κανονικά, έτσι. Ναι, και προφανώς ναι. Επειδή τα συγκεκριμένα σκυλιά ζουν στην Ρωσία που έχουν χιόνια κτλ. Βοηθούσε στο να, στο να μην βουλιάζουν. Ναι, να μην βουλιάζουν στο χιόνι και να κινούνται πιο εύκολα. Όπως και εδώ μπροστά που έχουν το τρίχωμα που πέφτει μπροστά στα μάτια. Ναι, σωστά, και είναι αυτό. Το προστατευτικό όταν πέφτει το χιόνι και κάνουν πεζοπορία να μην ενοχλούνται. Σαν τέτοια. Σαν τέντα. Ναι, γιατί το βλέπεις και λες εντάξει, πού βλέπει αυτός ο σκύλος, δεν τον ενοχλεί αυτό το μαλλί. Το κάνουν για φιγούρα προφανώς, δεν είναι τίποτα. Όχι βέβαια. Για φιγούρα. Εμείς το έχουμε τώρα κάνει έτσι λίγο. Το έχουμε τα κοτσιδάκια ναι, είναι για φιγούρα. Αλλά το, για φιγούρα, αλλά η ουσιαστική του είναι ότι δεν πτωείται από το χιόνι που πέφτει το πυκνό στη Ρωσία και η πεζοπορία του δεν διακόπτεται. Σωστά. Είναι σαν να φοράει η μάσκα, γυαλιά ηλίου. Ναι, όπως η σκιέρ φερπίν. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, χωρίς τα χιονοπέδιλα. Έχει δικά του χιονοπέδιλα. Πόσα κιλά είναι τώρα η άβη? Η άβη αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 60 κιλά. Είναι 72 πόντους, 72 εκατοστά ύψος. Το ακρόμιο, έτσι, εδώ το μετράμε. Στο ακρόμιο, βέβαια, ακρόμιο. Εκεί συνήθως φτάνουν τα θηλυκά, τα αρσενικά είναι 2-3 πόντους παραπάνω, φτάνουν τα 75 με 76 και τα κιλά τους παίζουν 5 με 6 κιλά επιπλέον από τα θηλυκά. Είναι, μιλάμε μεγαλόσωμα σκυλιά, δεν είναι... Ναι, μεγαλόσωμα και έχουν, δεν ξέρω αν θέλετε να δείτε, τους κοινόδοντες. Έτσι. Έχουν κοινόδοντες. Οι οποίοι... Άμα φανούν οι κοινόδοντες, ξαφνικά ξεχνάς ότι πρόκειται για σκυλή σαλονιού. Βλέψε μία. Κορίτσι μου, εντάξει, εντάξει. Βλέψε. Απλά θέλαμε να δείξουμε πόσο τρομεροί είναι οι κοινόδοντές σου. Είπαμε λοιπόν, χρειάζεται εξάσκηση. Ετοίμασε Νίκο να δούμε σε λίγο το βίντεο για να καταλάβουμε το μέγεθος ενός Black Russia Terrier που έχουμε, που φαίνεται σε σύγκριση με ένα λύκο και μια αρκούδα, είναι κάπου στη Ρωσία. Προφανώς ένα πάρκο, πάμε να το δούμε. Нет, его, конечно, волки намного больше интересуют, чем... Чем всякие мишки. А волк убежал. Здесь только одни мишки. Ну ладно тогда. Да, мы с тобой друг друга снимаем. Настоящие китайские туристы. А вот он волк. Филюш. Филюш, собачка. Собачка. Не пугай их, любим. Они тоже хвостами виляют. А то... Или что я сейчас током как ударит мне, дорогой? Болото, видишь, это волки. Волки. Серый волк, зубами щелк, как в книжке. Феликс, видишь, хочет с ними тоже поиграть. Тут
тут Мишка пришел, всех разогнал. Ну да, такое. Филюш, здесь еще собачка. Вон собачка. Иди вперед, собачка. Филюш. Вон собачка, вон собачка. Δεν ξέρω πόσοι έχουν δει λύκο από κοντά, αλλά αν πρόκειται για σιβηρικό λύκο τέλος πάντων, γιατί κάπου στη Ρωσία προφανώς είναι αυτά τα μπλάνα. Ναι, ναι, προφανώς. Έτσι είναι πολύ μεγάλο σώμα ζώα και φανταστείτε, είδατε και την αρκούδα τώρα, τι συζητάμε. Έτσι και είδατε πώς φαίνεται το Black Russia Terrier, που είναι σίγουρα μεγαλύτερο από την Άμπι. Είδαμε και το καρότσι δίπλα με το μωρό. Ναι, πόσο προσεκτικά αυτό πέρασε. Που λέγαμε προλίγου. Ναι. Κάποια στιγμή το ναι, παράταμο, ναι. Τον όγκο του το Black Russia Terrier. Ακριβώς. Και η Άμπη ξετρελάθηκε. Μάλλον του άρεσε ο γαμπρός εκεί. Να το προσέξετε αυτό. Να πούμε τι άλλο δεν είπαμε. Με τη ζέστη είπαμε, αν έχει θέμα. Όχι, με τη ζέστη δεν είπαμε. Εκεί έχουμε ένα ψηλό θεματάκι. Ειδικά τον Ιούλιο, μέσα Ιουλίου με μέσα Αυγούστου. Τους θερμούς μήνες. Τους θερμούς ζεστούς μήνες του καλοκαιριού μας. Εκεί με air condition, με συχνά μπάνια. Κάτι καταφέρνουμε για να μην έχουμε θέμα. Αυτό είναι το παιδί της Άμπη. Αυτό ναι, είναι το ένα από τα τέκνα της Άμπη. Εντάξει, όποιος το δει λοιπόν και του φανεί χαριτωμένο. Ναι. Να μην μπει στον πειρασμό να το πάρει χωρίς να δει, να μάθει. Εννοείται. Έτσι, εννοείται και πρώτα. Το μέγεθός του και όλα αυτά εννοείται, που έχουμε πει. Πρώτα πρέπει να ενημερωθεί. Ως τώρα. Πόσο μεγάλο γίνεται, τι ικανότητες έχει, για ποιο ο καθένας πρέπει να ρωτάει πρώτα τι σκύλο. Το σκύλο που θα πάρει μάλλον να πάρει ορισμένες πληροφορίες για το τι θα βάλει μέσα στο σπίτι του. Εγώ θα έλεγα να ρωτάει τον εαυτό του γιατί θέλει να πάρει σκύλο. Α, αυτό, πρωτίστως. Είναι, αυτό είναι ένα θέμα. Έτσι και δεν το λέω με ούτε καμία δόση ειρωνίας, ναι. Ούτε με κακία, ούτε τίποτα. Πρέπει να αναρωτιόμαστε γιατί θέλουμε να πάρουμε σκύλο. Αν θέλουμε να πάρουμε ένα σκύλο επειδή είναι εντυπωσιακός, πόπο και είναι και γαμώ τα σκυλιά και θα βγω έξω και θα κάνω εντύπωση, νομίζω ότι ξεκινάμε. Σε λάθος βάση. Από λάθος βάση. Όχι. Έτσι. Πρέπει ο σκύλος να ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Και τις δικές μας και εμείς του σκύλου. Και εμείς του σκύλου, αλλά και της οικογένειας. Mm. Γιατί πολλές φορές εμείς θέλουμε ένα σκύλο, αλλά τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας δεν θέλουν. Σε αυτή την περίπτωση. Εμείς θέλουμε ένα σκύλο, αλλά δεν έχουμε ώρα για βόλτα. Βέβαια. Ή δεν έχουμε πολύ χώρο. Βέβαια. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα σκύλο και να τον κλείσουμε σε ένα διαμέρισμα. Χωρίς κοινωνικοποίηση, χωρίς περίπατους συχνούς. Θα μας βγει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα το δούμε μπροστά μας. Θα βγει ένα αγρίο. Αυτό το ωραίο το μαλλιαρό που λέτε σκυλάκι. Πολύ θηλυκό. Η λουλού πολύ θηλυκό. Και είναι και γένους θηλυκού. Ναι, και φι και φι. Και φιλικό. Ναι, βεβαίως και φιλικό. Εάν αφαιθεί στη μοίρα του, γίνεται ένα πολύ άγριο ζώο. Όπως όλα βέβαια τα ζώα. Δυστυχώς. Είναι και αυτά μέρος της ζωής μας. Εντάξει, θέλει απλά λίγο μεγαλύτερη προσοχή γιατί είπαμε. Μην θεωρίζει κανείς ότι παίρνει ένα σκύλο σαλονιού, εννοείται. Δεν δώσει την πρέπουσα προσοχή και ξαφνικά συνειδητοποιήσει ότι δεν πρόκειται βέβαια. Για ένα σκύλο σαλονιού, αλλά για έναν. Γιατί εντάξει, και εδώ που τα λέμε και τα, σκυλά, και τα σκυλιά σαλονιού, πολλές φορές παραφέρονται, αλλά λόγω μεγέθους δεν δίνουμε ιδιαίτερη ναι, σημασία. Βέβαια παραφέρονται. Έτσι, αν παραφερθεί ένα σκύλο 70 κιλών, εκεί θα έχουμε θέμα. Θέμα. Ναι, ναι, έχει θέμα, είπαμε. Α, ιατρικά θεματάκια έχει. Ιατρικά πώς μεγαλώσουν οι φυλοί με τα ισχύα και τα λοιπά που λένε δυσπλασία. Δυσπλασίες πολύ σπάνια βγάζουν γιατί είναι επιλεγμένες οι εκτροφές που γίνονται. Καλά, αυτό προφανώς αφορά όμως και σε καλούς εκτροφείς, σωστούς εκτροφείς. Βεβαίως, ναι. Ειδικά στα εκτροφεία της Ρωσίας από εκεί και δημιουργήθηκε. Ποσοστά είναι πάρα πολύ μικρά τα ποσοστά δυσπλασίας. Και της συστροφής στο μάχο. Αυτό είναι μια ασθένεια των ζώων που τρώνε πολύ γρήγορα. Και μαζί με την τροφή ρουφάνε πολύ αέρα και έχουν ένα θέμα με το στομάχι τους. Κάνει μια συστροφή. Και είναι και επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο βέβαια. Αλλά με την σωστή διατροφή και το σωστό χειρισμό της τροφής του πρέπει να τρώει σε υπερυψωμένο μπολ και να πίνει και να τρώει για να μην μπορεί να σκύβει πολύ και να πιέζεται το στομάχι του. Γι' αυτό το λόγο του ανεβάζουμε λίγο πιο ψηλά το φαγητό του ή το νερό του για να... Υπάρχουν ειδικές βάσεις δηλαδή. Ναι, έχουμε ειδικές βάσεις. Ναι, βάσεις. Ρυθμίζεται και το ύψος ανάλογα με το ύψος του σκύλου. Ναι. Και δεν χρειάζεται να σκύβει για να τρώει. Ναι. Αλλά... Και οι πολλές δόσεις την ημέρα. Αυτό μας αποφεύγουμε πάρα πολύ αυτή την πάθηση του σκύλου.
Δηλαδή να τρώει 4 φορές με 5 φορές την ημέρα από λίγο. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πρακτική, ένα πρακτικό που μπορούμε να αποφύγουμε. Αυτό προφανώς ισχύει για όλα τα λέμαργα σκυλιά, ναι, και είναι πολλά. Ε, βέβαια. Τα μεγαλώσουμε σκυλιά είναι λίγο λέμαργα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ωραία. Για να κλείσουμε, θα μας πείτε εκεί στη Χαλκίδα που είστε εσείς, όταν η Άμπη κάνει πασαρέλα στο λιμάνι, δεν ξέρω, εκεί στο... Εκεί, ναι, έχουμε μια συγκεκριμένη παραλία. Κάνει εντύπωση στον κόσμο, δροσιά, δεν ρωτάει τη ράτσα, δροσιά, είναι... Ναι, έχουμε, σταματάνε που λέγουν παλιά, σταματάγανε τα τραμ, τα παίρνει μια ωραία κοπέλα. Εδώ τώρα σταματάνε τα αυτοκίνητα, σταματάνε τα μηχανάκια και ρωτάνε τι ράτσα είναι και από πού είναι και τρελαίνονται όλοι, έχουν εξετρελαθεί. Ειδικά το καλοκαίρι, τους θερινούς μήνες που γίνεται χαμός, έχει μεγάλη πέραση η Άμπη. Μπράβο, Άμπη. Να είσαι προσεκτική όμως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σούκα. Που παρουσιάσαμε αυτή την πολύ όμορφη... Εντάξει, μην μιλες, κύριε Σούκα, Θοδωρή. Εντάξει, Θοδωρή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που παρουσίασε αυτή την ιδιαίτερη φυλή, γιατί ο κόσμος δεν την ξέρει. Όποιος λοιπόν θέλει, ενδιαφέρεται για τη φυλή, υπάρχουν εκτροφείς, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον κύριο Γρηγόρη. Αλλά είπαμε, σκύλο παίρνουμε επειδή αγαπάμε το σκύλο και μπορούμε να καλύψουμε πρωτίστως τις ανάγκες του και όχι γιατί πρόκειται για έναν εντυπωσιακό σκύλο. Πριν αποδεχτώ τον επόμενο καλεσμένο, πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο από την έκθεση σκύλων που έγινε στην Θεσσαλονίκη, μια πολύ μεγάλη έκθεση με μεγάλη διοργανωτική επιτυχία. Πάμε να δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε. Το International Dog Festival αποτελεί το μοναδικό γεγονός αφιερωμένο στον πιο πιστό μας φίλο, το σκύλο. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει 100 διαφορετικές φυλές σκύλων, κοιναθλήματα όπως είναι το agility, να μιλήσει με εξειδικευμένους συνεργάτες για θέματα διατροφής, υπακοής, εκπαίδευσης, grooming, περιποίησης και καλοπισμού. Στο International Dog Festival, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το σκύλο σε όλους τους ρόλους μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ο σκύλος είναι σύντροφος, είναι φίλος, είναι συνεργάτης, είναι κυνηγός. Το International Dog Festival προσεγγίζει όλους τους ρόλους του σκύλου στη σύγχρονη κοινωνία. Λοιπόν, είδαμε το πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Είδαμε και τον Βασίλη Γουλιέλμο που τον έχουμε και στο στούντιο μαζί μας. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Επιτέλους ήρθες στην εκπομπή. Το συζητάγαμε μια ολόκληρη χρονιά. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Τα κατάφερες τελικά. Σε ευχαριστώ, ναι. Και να πούμε ότι εκτός από τα πολλά όμορφα, και εγώ δεν ξέρω πόσα ακριβώς κάνεις, γιατί είσαι και εκδότης και ασχολείσαι ιδιαίτερα με το αντικείμενο 20 των κατοικίδιων, των κατοικίδιων ζών. Βγάλαμε και καινούργιο περιοδικό. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Είναι η νέα μου προσπάθεια, η οποία ήρθε να καλύψει το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ενημέρωση των κηδεμόνων και φύλων των ζώων συντροφιάς. Mm. Τι το διαφορετικό για αυτό το περιοδικό. Εντάξει, θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί έχω και την Αναστασία, ναι, εδώ. Ναι. Αν και μας ομορφαίνει το στούντιο, να μην την έχουμε μια ώρα να περιμένει. Δημοσιογράφος, αγαπάει τα κατοικίδια, μπορεί να συνεργαστείτε. Έτσι, γιατί όχι. Έτσι. Γιατί όχι. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχεις εξώφυλλο. Νομίζω πως έχω στείλει το εξώφυλλο του περιοδικού να το δείξουμε. Θα μας πει στη συνέχεια ο Βασίλης τι διαφορετικό έχει αυτό το περιοδικό
και γιατί ελπίζει να πιάσει περισσότερο από άλλα που είχαν γίνει και στο παρελθόν αξιόλογες. Αυτή είναι έκθεση πτηνών. Θα το δεις. Είναι κατοικίδια ενδράσει. Θα μας πει και για την έκθεση πτηνών. Πάμε στην Αναστασία. Πάμε λοιπόν σε μένα. Θα κάνουμε παρένθεση με ενδιαφέροντα θέματα να δούμε τι έχουμε. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θα μιλάω και πιο σιγά, πιο ήρεμα, γιατί ναι, μου είπαν ότι η φωνή μου είναι πολύ δυνατά. Οπότε θα το προσπαθήσω. Πάμε με τέσσερα ενδιαφέροντα θέματα λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε έτσι πάρα πολύ αισιόδοξα, σχετικά αισιόδοξα. Όπως είχαμε ακούσει ένα χρόνο πριν, 77χρονος στο Ρέθυμνο είχε ρίξει φόλα σε 16 γατιά. Πολύ αισιόδοξο. Το αισιόδοξο μήνυμα δεν είναι αυτό φυσικά, εννοείται. Το αισιόδοξο μήνυμα λοιπόν είναι το ότι τιμωρήθηκε τελικά 77χρονος. Αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει ότι τιμωρήθηκε ένα χρόνο μετά. Σημασία έχει ότι στην Ελλάδα επιτέλους βλέπουμε η δικαιοσύνη και στα ζώα να παίρνει μπρος και να κάνουμε βήματα όπως γίνεται στο εξωτερικό. Τιμωρία, ξέρουμε τι είναι. Πρόστιμο, ναι, 480.000 ευρώ συνολικά. Αυτό σημαίνει για κάθε γατί, για κάθε ζώο που έριξε φόλα 30.000 ευρώ. Πολύ θετικό λοιπόν αυτό. Ελπίζω να σταματήσει κάπου εδώ αυτό το θέμα με τις φόλες και γενικά με την κακοποίηση των ζώων, γιατί πλέον νομίζω έχει παραγίνει. Φαντάζομαι ότι εντάξει, ο άνθρωπος είναι και 77 χρονών, αλλά υποθέτω, δεν ξέρω αν έχει 480.000 ευρώ να πληρώσει. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις με την επιβολή των Σύμφωνα με το άρθρο που διάβασα εγώ σχετικά με την ποινή του 77χρονου, έχει τιμωρηθεί σε 2-3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν έχει τις 480.000 να πληρώσει, θα πάμε στην άλλη ποινή που είναι η φυλάκησή του. Και πρόστιμο φυσικά και σε αυτή την περίπτωση που είναι 20.000 ευρώ συνολικά. Το σημαντικό είναι ότι επιτέλους εφαρμόζεται ο νόμος, γιατί νόμοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Έτσι, και αν δεν υπήρχαν, υπάρχουν πλέον. Το θέμα είναι η εφαρμογή του νόμου. Είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί αλλιώς κανείς, αν δεν έχει επιπτώσεις, κανείς δεν θα είναι ηθικός ή νόμιμος. Ειδικά κάποιοι άνθρωποι. Έτσι, γιατί μην ξεγελιόμαστε, οι περισσότεροι είμαστε ηθικοί ή νόμιμοι, να το πω έτσι, επειδή έχουμε τον μπαμπούλα. Αλλιώς μπορεί να παρεκτρεπόμασταν σε πολλά έτσι θέματα. Είναι. Ο παραδειγματισμός και ο σοφρονισμός λειτουργούν. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε, εσύ που αφαιρείς μια ζωή, δεν έχει σημασία αν είναι ανθρώπινη ή όχι, να πληρώσεις για να παραδειγματιστούν και οι άλλοι. Έτσι, γιατί πολλοί λένε, έλα μωρέ, ο άνθρωπος τώρα επειδή σκότωσε μια γάτα να πάει φυλακή. Όχι, φίλε, να πας φυλακή. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Από κάπου πρέπει να αρχίσει η δικαιοσύνη, ωραία, να εφαρμόζεται. Ευχάριστο το ότι επιτέλους επιβάλλονται. Ευχάριστη κατάληξη. Ναι. Τυχερά τα γατιά μέσα στην ατυχία τους, γιατί ο άνθρωπος καταγράφηκε από κάμερες, που σημαίνει ότι είδαμε βήμα προς βήμα το να σπείρει, το ότι έσπειρε φόλες. Τα γατιά δεν ήταν τυχερά μέσα στην ατυχία τους. Ενώ ότι. Αλλά είχαμε την τύχη να καταγραφεί αυτό. Για τα υπόλοιπα ζώα λοιπόν. Έτσι. Τουλάχιστον καταγράφηκε ο άνθρωπος που έσπειρε φόλες στα γατιά και επιτέλους του τέθηκε πρόστιμο. Εντάξει. Σε άκουσα τώρα λίγο. Έλα, πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα. Συνεχίζουμε με γάτες, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε φιλοξενήσει εδώ όμορφες γάτες, οπότε είπα να τις τιμήσω αυτή την εβδομάδα. Ένα ευχάριστο θέμα τώρα, ο Κόμπι. Ο Κόμπι λοιπόν είναι ένας πανέμορφος γάτος που έχει μαγεύσει πάνω από 200.000 άτομα στο Instagram, το έχουν κάνει like. Θα τον δούμε στη συνέχεια και σε βίντεο. Παίζει με το αφεντικό του, πραγματικά έχει καταγάλανα μάτια πανέμορφα. Νομίζω μπορείτε να το δείτε. Δεν έχουν περάσει από φώτος από αυτές τις φωτογραφίες. Όπω είναι επεξεργασμένο. Όχι, όχι. Δεν... Να το, το βλέπετε και στο βίντεο και αυτό ακριβώς έχω βάλει και πλάνα για να δείτε είναι, ότι. Μπορεί να είναι Περσίας ή κάτι τέτοιο. Δεν καταλάβω. Έχω την εντύπωση ότι είναι γάτα Περσίας, ναι. Και το σημαντικό, το όμορφο είναι ότι είναι πραγματικά τα μάτια του. Δεν έχει περάσει από καμιά επεξεργασία, κανένας είδους επεξεργασία. Κατά σπροτρίχωμα, καταγάλανα μάτια. Νομίζω είναι πανέμορφες οι εικόνες που παρακολουθούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Βεβαίως. Ωραίος ο Κόμπι. Μπράβο. Ωραίος ο Κόμπι. Φεύγουμε από τις γάτες και να πάμε έτσι και στους σκύλους, αφού είχαμε και έναν όμορφο σκύλο πριν εδώ πέρα. Θα δούμε ένα βιντεάκι τώρα, μιας που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η εκπομπή του Βαγγέλη Γκούμα, το Οδηγώντας ο Σταρ. Θα αναλάβουμε εμείς την ευθύνη έτσι, των αυτοκινήτων και θα δούμε ένα όμορφο βιντεάκι με μια σχολή οδήγησης για σκύλους. Ξεκινάμε λοιπόν να βλέπουμε πώς μαθαίνουν τα σκυλιά να οδηγούν και τελικά πώς γίνονται αυτό που λέμε Easy Riders. Monty, Gia. Good, White. Good boy. Gia. Good, White. Turn on the ignition. Let's go. Yeah. Good. Gia. Yeah. Good boy, good boy. On the streets right now, hot issue on the streets right now.
Εντυπωσιακές εικόνες, έτσι δεν είναι. Αν μη τι άλλο. Κάτι τέτοια βίντεο με κάνουν να αισθάνομαι άσχημα που έχω το δίπλωμα εδώ και 3-4 χρόνια και ακόμα δεν οδηγώ. Εμείς αισθανόμαστε όμως περίφημα που δεν οδηγείς. Σωστό και αυτό. Πολύ φαλοκρατικό αυτό που είπα, το πρέπει να πεις. Όχι, για μένα δεν είναι φαλοκρατικό, είναι αλήθεια. Λοιπόν, να κλείσουμε έτσι με μια μυρωδιά Χριστουγέννων, αφού πλέον μπαίνουμε σιγά σιγά στις γιορτινές μέρες. Διοργανώνεται λοιπόν από το Φιλοζωικό Σωματείο Νίκαιας και Κερατσινίου ένα μπαζάρ χριστουγεννιάτικο στον πολυχώρο Μάνος Λοΐζος στη Θηβών 245 στη Νίκαια. Το μπαζάρ θα διαρκήσει 2 μέρες, 26 Νοεμβρίου και 27 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Βλέπουμε στις οθόνες μας και το σχετικό πόστερ. Να πάτε, δεν ξέρω τι άλλο να πω για να προτρέψω τον κόσμο, είναι για καλό. Οπότε. Τίποτα, αξίζει ο κόσμος να πηγαίνει σε αυτά. Όσοι αγαπούν τα ζώα μπορούν να βοηθήσουν με πολλούς τρόπους. Θα βρουν τους ανθρώπους εκεί της φιλοζωικής οργάνωσης, θα μιλήσουν μαζί τους, θα πληροφορηθούν για το έργο τους και θα πληροφορηθούν επίσης, έκανα σαρδάμι σε αυτό, για το πώς μπορούν να βοηθήσουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Και ενώ πηγαίνουμε τα Χριστούγεννα έτσι για απλά ψώνια, νομίζω καθημερινά όλος ο κόσμος βγαίνει για δωράκια κλπ. Γιατί να μην δώσουμε τα λεφτά, ναι, αντί να πάρουμε 10 μπλούζες ξέρω εγώ και 10 παντελόνια. Ακριβώς. Πάρτε λιγότερες μπλούζες και λιγότερα παντελόνια και αφιερώστε και λίγο από το χρήμα που έχετε για τα ζωάκια, γιατί το χρειάζονται πάρα πολύ. Ιδιαίτερως οι άνθρωποι που παλεύουν και μοχθούν. Καθημερινά. Ναι, πολλές φορές με δικά τους έξοδα, έτσι. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι οι φιλοζωικές βγάζουν και λεφτά. Δεν βγάζουν λεφτά, βάζουν λεφτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Αναστασία. Να είστε καλά. Βασίλη. Στη διάθεσή σας. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Βεβαίως. Γιατί το κατοικίδιο ενδράσει, να το δείξουμε κιόλας. Είναι και δικό σου κιόλας. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το μελετήσω εξονυχιστικά. Πρέπει να έρθω πιο κοντά. Κατοικίδιο ενδράσει. Νέο. Ωραία. Νέο περιοδικό. Το ξεφίλησα λίγο όσο πρόλαβα. Είδα, υπάρχει και στη σελίδα σας στο διαδίκτυο. Ακριβώς. Είναι στο κατοικίδια ενδράσει, μπορεί να πληκτρολογήσει κάποιος. Petsinaction.gr. Υπάρχει και ηλεκτρονικά, σε ηλεκτρονική μορφή το περιοδικό. Ακριβώς. Το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον, με πλούσια θεματολογία. Σε ευχαριστούμε. Έτσι, τι είναι αυτό όμως που εσείς πιστεύετε ότι θα το κάνει να ξεχωρίσει? Και γιατί στο παρελθόν ανάλογες περιπτώσεις, πολύ αξιόλογες, δεν ευόδωσαν σε βάθος χρόνου? Κοίταξε, 20 χρόνια, όπως είπα, εργάζομαι στην αγορά των ζώων συντροφιάς, στον κλάδο, διοργανώνοντας εκθέσεις και εκδίδοντας κυρίως κλαδικά περιοδικά. Εκείνο που δίνει πιθανότητες στο κατοικίδιο ενδράσει είναι ότι ασχολείται με όλα τα ζώα συντροφιάς. Δεν ασχολείται μόνο με το σκύλο ή μόνο με τη γιάτα, αλλά ακόμα και με το ενιδρίο ή και το πτηνό συντροφιάς. Έτσι και αλλιώς όλες μου οι δραστηριότητες δεν ήταν μονόπλευρες, δεν ασχολούνταν μόνο με ένα ζώο συντροφιάς. Αυτό νομίζω ότι του δίνει ένα πλεονέκτημα. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι είναι το μοναδικό free press, είναι το μοναδικό δωρεάν συνδρομητικό περιοδικό. Δηλαδή φτάνει στο συνδρομητή 4 φορές το χρόνο στην πόρτα του σπιτιού του χωρίς χρήματα. Για κάποιον ο οποίος μπορεί να θεωρήσει, γιατί ξέρεις, όλοι παραπονιόμαστε πολλές φορές ότι κάτι είναι ακριβό ή το πληρώνουμε, ναι. Αλλά όταν το βρίσκουμε δωρεάν, μας κακοφαίνεται, γιατί νομίζουμε ότι επειδή είναι δωρεάν δεν έχει και την αξία, ας πούμε, τώρα, κάποιο ακριβού προϊόντος. Επειδή είμαστε στην ιδιωτική τηλεόραση, θα σου λέγω ότι δες λίγο την ιδιωτική τηλεόραση. Αλλά εγώ τη βλέπω, το θέμα είναι ο κόσμος που να παίξω. Είναι ακριβώς ένα προϊόν ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ζει από την διαφήμιση, γι' αυτό άλλωστε είναι και δωρεάν. Παρ' όλα αυτά έχει μια μεγάλη ομάδα αρθρογράφων,
είτε είναι επαγγελματίες, πολύ καλοί επαγγελματίες, είτε είναι εθελοντές. Χαρακτηριστικά να πω ότι η κυρία Παπαποστόλου, η οποία είναι υπεύθυνη των ζώων. Είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή με τις ζωές. Κάνει εξαιρετικό έργο με τα παιδιά. Είναι ο αρχισυντάκτης του περιοδικού. Χαρακτηριστικά να πω ονόματα κτηνιάτρων, σημαντικών κτηνιάτρων, όπως είναι ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος ασχολείται με τη συμπεριφορά των ζώων συντροφιάς, groomers ή εκπαιδευτών σκύλων και εκτροφέων, είναι ανάμεσα στους συντελεστές του περιοδικού. Θέλω να πω δηλαδή ότι το περιοδικό. Πολύ ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα θέματα. Έχει ακριβώς έχει ουσία. Έχει ουσία. Έχει βέβαια και τη διαφήμιση γιατί από αυτή ζει. Καλά, κανείς δεν μπορεί να σε κατηγορήσει επειδή διαφημίζεστε. Το κατάλαβες τώρα πώς το είπα. Γιατί πολλές φορές πάμε και παίρνουμε ένα προϊόν που κάνει 10 ευρώ και ένα άλλο που κάνει 60 και θεωρούμε. Συνήθως έτσι είναι ότι πληρώνεις, παίρνεις. Αλλά θεωρούμε ότι κάτι που είναι πολύ φτηνό αποκλείεται να είναι αντάξιο, ας πούμε, κάτι που είναι το καταλαβαίνω. Για διαφορετικούς λόγους λίγο πιο ακριβό. Το καταλαβαίνω. Όταν όμως. Καλά, μια δοκιμή θα πει στον κόσμο. Ακριβώς. Φτάσει στα σπίτια των συνδρομητών, τότε. Επίσης έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ίντερνετ, το γεγονός ότι έχουμε άμεση επικοινωνία με τους συνδρομητές. Αρκεί να φανταστείς ότι από τη στιγμή που εκδόθηκε το πρώτο τεύχος και έγινε η πρώτη του διανομή, δέχομαι στο Messenger απίστευτα μηνύματα. Και έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα μέσα που απαντάει σε ερωτήσεις συνδρομητών. Mm. Είναι σημαντικό και αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω και αυτό για το ενδιαφέρον του κόσμου. Είναι δεκτικός ο κόσμος στη γνώση? Ναι. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο δεκτικός. Ένα άλλο στοιχείο που έχει αλλάξει τη συμπεριφορά είναι ότι πλέον μιλάμε πραγματικά για κηδεμόνες ζώων συντροφιάς. Είτε πρόκειται για χρυσόψαρο, είτε πρόκειται για πτηνό, είτε πρόκειται για παπαγάλο, είτε για γάτα ή σκύλο. Είτε για κουνέλι είτε για ικουάνα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται, έχουν ένα κουνέλι και αντιλαμβάνονται ότι είναι κηδεμόνες αυτού του κουνελιού. Είναι πολύ σημαντικό πώς αλλάζει η συμπεριφορά του κόσμου. Και γι' αυτό ήθελα ένα περιοδικό που να απευθύνεται σε όλα τα ζώα συντροφιάς και όχι μόνο στο σκύλο που έχει τη μερίδα του λέοντος αυτή τη στιγμή. Mm. Είναι και ένα απόφευκτο αυτό γιατί οι περισσότεροι έχουν σκύλο. Ακριβώς. Και η Αναστασία έχει ειδικό χειρίδι. Αυτό ήθελα να πω. Η μητέρα μου, για παράδειγμα, που το προσέχει. Είναι πάρα πολύ δεμένη μαζί του. Μα είναι πανέξυπνο το ειδικό χειρίδι. Εγώ όταν της είπα θα το πάρω στο σπίτι μου, δεν μου το απαγόρευσε. Ήδη υπάρχει άρθρο μέσα για τα κουνέλια, το οποίο λέει, προτρέπει, βγάλετε τα κουνέλια από τα κλουβιά. Τα κουνέλια ζουν όπως η γάτα. Μπορούν να ζήσουν έξω από το κλουβί. Και κάποιος που δεν ξέρει από κουνέλια δεν το πιστεύει. Ακριβώς, προσπαθούμε να σπάσουμε και αντιλήψεις. Το κουνέλι μπορεί να ζήσει κάλλιστα όπως ζει η γάτα. Σαφέστατα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, τις οποίες αν τις γνωρίζουμε και αν τις προσέξουμε, σαφέστατα μπορεί να ζήσει μαζί μας. Μπορεί να ζήσει όπως η γάτα, μπορεί να ζήσει όπως ο σκύλος, μέσα στο σπίτι ελεύθερο. Καλά, τα ίδια λένε και για τις γάτες, ας πούμε, ότι δεν δένονται με τους ανθρώπους. Και όποιος έχει γάτα, ξέρει πολύ καλά ότι αυτό 100%. Δεν ισχύει. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το περιοδικό, το υπέροχο περιοδικό. Δεν το λέω επειδή ο Βασίλης είναι εδώ, πραγματικά, όχι ότι θα έλεγα ότι είναι χάλια, έτσι, άμα ήταν χάλια. Αλλά τουλάχιστον δεν θα υπερέβαλα. Αυτό εννοώ, ότι δεν υπερβάλλω, είναι πραγματικά. Πολύ ενδιαφέρον και όσοι έχετε κατοικίδια αξίζει να το προμηθευτείτε. Είπαμε πώς μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος. Πρέπει να μπουν και να κάνουν εγγραφή στο blog.petsinaction.gr. Γιατί υπάρχει και. Αν μπορούμε, Νίκο, γράψτε το να το δει ο κόσμος. Pets in Action. blog.petsinaction.gr. Εκεί υπάρχει η φόρμα εγγραφής για το περιοδικό, πέρα ότι είναι στο διαδίκτυο. Έχει και blog δικό του, δηλαδή δημοσιεύονται τα άρθρα του μέσα σε ένα blog, ο οποίος κάποιος μπορεί να το ανεβάσει, να το postάρει στο Facebook, να το κάνει share. Και μπορεί να το διαβάσει και από το tablet του τον υπολογιστή του. Ακριβώς, επειδή λοιπόν χρησιμοποιούμε όλη τη μεθοδολογία, τη νέα μεθοδολογία, πιστεύω ότι αυτό θα το κάνει και βιώσιμο. Mm. Πραγματικά. Αν και εμείς οι λάτρες των βιβλίων, άμα δεν πάρεις να ξεφυλίσεις το τέτοιο και να μυρίσεις το μελάνι, είναι το μόνο που δεν μπορεί, ναι, φαντάζομαι. Αλήθεια είναι. Έτσι, να αντικαταστήσει η τεχνολογία. Μα γι' αυτό υπάρχει και σε έντυπη μορφή. Στο blog συζητάνε κιόλας οι χρήστες. Όχι, δεν έχει φόρουμ. Ακόμα δεν έχει φόρουμ. Εγώ θα έλεγα να μην έχει κιόλας. Θα σου πω γιατί τώρα δεν ξέρω αν. Δικιά μου είναι εκπομπή, ό,τι θέλω λέω. Εγώ δεν συμφωνώ με τα φόρουμ. Γιατί πρέπει την πληροφορία που διακινείς να την ασφαλίζεις. Να τη θωρακίζεις. Γιατί σε ένα φόρουμ μπαίνω εγώ να κάνω μια ερώτηση και ξαφνικά ο καθένας, άλλοι ξέρουν, άλλοι όχι, σε βομβαρδίζουν με δεκάδες απαντήσεις. Έτσι είναι. Και χάνεσαι, πνίγεσαι και δεν ξέρεις εν τέλει. Και ούτε έχει απαντηθεί το ερώτημά σου. Και επειδή έχω ιδία εμπειρία, δυστυχώς
πρέπει να σου πω ότι ο κόσμος δεν ξέρει. Δεν θέλω να πω, δεν το ψάχνει, δεν ξέρει. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, επειδή κάνω και τα φεστιβάλ, κάνω τα φεστιβάλ με ζώα συντροφής, υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ότι το σκυλάκι τους, η γατούλα τους χρειάζεται microchip. Και ότι αυτό είναι και όταν το συζητάμε στην είσοδο, γιατί όλα τα ζώα τα οποία εισέρχονται μέσα στο φεστιβάλ περνάνε από κτηνιατρικό έλεγχο. Όταν τους λέμε ότι δεν μπορούν να μπουν, γιατί το ζώο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί το βιβλιάριο υγείας του με το microchip, με το ζώο. Να μπαίνουν μόνο όσα έχουν microchip. Βέβαια. Γιατί είναι ένα θέμα που επίσης πρέπει να το θίξω κάποια στιγμή στην εκπομπή, να το ψάξουμε λίγο με την Αναστασία. Νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί θέμα με αυτό. Δηλαδή ότι έχει χαθεί βάση δεδομένων, γιατί ανήκει αλλού. Αυτό πήγε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πραγματικά το είχε ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, βάσει της νομοθεσίας άνοικε στην Πανελλήνιο. Όμως με τον καινούριο νόμο πλέον το πήρε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Παρόλα αυτά όμως, αυτό δεν σχετίζεται με το να μην έχει ένα. Καλά, ναι, εννοείται. Γιατί απλά το αναφέρω ως κάτι που θα πρέπει να θίξουμε κάποια στιγμή. Πώς να ταυτοποιήσει το ζώο. Όταν το ζώο είναι πλήρως εμβολιασμένο, ιδίως επειδή στη χώρα μας αυτή τη στιγμή υπάρχει λύσα. Εξηγεί λοιπόν ο κτηνίατρος στην είσοδο του φεστιβάλ ότι το ζώο πρέπει να φέρει microchip για να μπορέσει να ταυτοποιηθεί και να δούμε ότι έχει κάνει όλα τα εμβόλια και δεν πιστεύει ότι υπάρχει λύσα στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχει, νομίζω, δηλαδή, κυρίως η Βόρεια Ελλάδα. Αλλά... Όχι, μα είναι υποχρεωτικό και το αντιλυσικό. Και ότι όταν το εξηγεί δεν μπορεί να μπει, όπως επίσης και το λουρί. Ότι ο σκύλος όταν κυκλοφορεί πρέπει να κυκλοφορεί με το λουρί του. Δεν μπορεί να αφήνει ελεύθερο ένα σκύλο μέσα σε ένα χώρο και νομίζουν, πίστεψέ μου, τους απαγορεύουμε την είσοδο. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Γι' αυτό όταν, σου είπα πριν. Δηλαδή, του εξηγείς, ο κόσμος δεν είναι δεκτικός. Είναι αντιδραστικός. Ακριβώς. Μόνο αντιδραστικός. Νομίζω ότι εμείς το απαγορεύσαμε την είσοδο. Ότι εμείς το απαγορεύουμε ή ότι εμείς τον υποχρεώνουμε να βάλει microchip. Ή ότι εμείς τον υποχρεώνουμε να κάνει αντιλυσικό εμβολιασμό. Έχω ακούσει ότι είμαι υπέρ των πολυεθνικών που θέλουν να κάνουν εμβόλια στα ζώα μας. Δηλαδή, τα ακούω στην είσοδο αυτά. Ναι. Και είναι, εντυπωσιάζομαι πραγματικά. Μέχρι θα μου κάνουν μηνύσεις, μέχρι θα φέρουν την αστυνομία και τους λέω: παρακαλώ, φέρτε την αστυνομία. Φέρτε την αστυνομία. Γιατί όταν θα φέρετε την αστυνομία, θα βρεθείτε στο αστυνομικό τμήμα. Εντάξει, είμαστε και λίγο συνωμοσιολόγοι εμείς. Ναι. Οι Έλληνες. Ναι. Αλλά βέβαια είναι και πολλά θέματα που πραγματικά δεν ξέρεις από πού να πιαστείς και από πού να τα αφήσεις. Ας πούμε, δεν έχω διαβάσει το συγκεκριμένο τεύχος. Φαντάζομαι ότι αν δεν το έχετε θίξει, θα το θίξετε κάποια στιγμή. Και το θέμα της διατροφής των ζώων. Άλλοι λένε. Για τις ξηρές τροφές μόνο. Άλλοι λένε για την μπαρφ που έχει βγει τώρα που είναι ομοιτροφή. Και κάποιος που ενδιαφέρεται τι είναι το καλύτερο για να δώσει στο ζώο του, πραγματικά χάνεται μέσα στην κόντρα που γίνεται και τα λοιπά για το τι είναι καλύτερο, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Πάντως το σημαντικό είναι ότι όποιος έρθει στο φεστιβάλ δεν έρχεται μόνο για να ψυχαγωγηθεί. Ακριβώς. Έτσι, εφόσον τηρεί τους κανόνες που πρέπει, ενημερώνεται τέλος πάντων για τους κανόνες και μπορεί να ενημερωθεί. Για πολλά πράγματα. Ακριβώς. Γιατί εγώ σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνω φεστιβάλ, όπως είναι το φεστιβάλ των πτηνών συντροφιάς. Πότε θα γίνει αυτό? Πραγματοποιηθεί 25, 26 και 27. Είναι παράλληλο γεγονός του μπαζάρ. Δηλαδή είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Λέγεται Πανατικός Διαγωνισμός Πτηνών Συντροφιάς. Θα γίνει στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Έχουμε την ανάλογη φωτογραφία. Μπορείς να τη δείξεις, είναι αυτή που ανέβαζες πριν. Θα γίνει στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Α, είναι κοντά εκεί στο που θα γίνει. Μάλιστα, το μπαζάρ. Στο μετρό Ανθούπολη. Το μετρό Ανθούπολη μπορεί να το δει κάποιος. Αυτές είναι το ωράριο λειτουργίας του Πανατικού Διαγωνισμού. Αυτή είναι η αφίσα του, 25 με 27. Οι λάτρες των οδικών και όχι μόνο. Ακριβώς. Όλα τα πτηνά συντροφιάς θα είναι εκεί. Με τον καινούριο χρόνο, τον Φεβρουάριο, ανεβαίνουμε πάλι Θεσσαλονίκη που κάνουμε. Doc και Cat Festival μέσα στη Hell Expo, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι το βίντεο που είδαμε πριν ή περσινή? Ακριβώς, ακριβώς. Τα βλέπουμε είναι και τώρα ακριβώς, τα πλάνα. Ακριβώς. Είναι η προηγούμενη έκθεση, η οποία κάναμε τον Απρίλιο. Επίσης προσπαθούμε να κάνουμε ποιοτικά event. Πάλι η είσοδος είναι δωρεάν, δεν υπάρχει εισιτήριο για τον κόσμο. Και όπως βλέπετε, ο κόσμος μας τιμά, ενημερώνεται για προϊόντα, ενημερώνεται για υπηρεσίες. Η χώρα είναι ποιοτική. Η διάδρομη είναι μεγάλη για να μπορεί να κινηθεί ο κόσμος. Μπορεί κάποιος να έρθει με τα σκυλάκια του εκεί. Βεβαίως. Α, να το είπαμε πριν. Ναι, αρκεί όμως. Το λέω γιατί ορισμένα event ζητούν να μην προσέρχεται ο σκύλος για λόγους ασφαλείας. Ασφαλείας. Ναι. Αυτό ακριβώς στηρούμε εμείς. Γι' αυτό είπα ότι περνάει από κτηνιατρικό έλεγχο ο σκύλος στην είσοδο και βέβαια πρέπει να έχει και microchip, πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένος. Και βέβαια να είναι και κοινωνικοποιημένος.
Οπότε δεν πρόκειται, δεν είναι θέμα ρατσισμού, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς. Απλά είναι θέμα υπεύθυνης κηδεμονίας του σκύλου. Έτσι, πρωτίστως πρέπει να είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το σκύλο που έχουμε. Και εφόσον είμαστε υπεύθυνοι, όλα τα άλλα είναι μια χαρά και κανείς δεν πρόκειται να σας αφήσει εκτός αν εσείς είστε OK. Καλά, καλοθελητές υπάρχουν παντού. Πάντα. Ναι, παιδί μου, εντάξει τώρα. Να πούμε και για το site, το Pet Marketing, είναι αυτό το οποίο. Δικό σου δεν είναι το site, petmarketing.gr, νομίζω, ή κάπως έτσι. Όχι, τι εννοείς το Pet Marketing? Το petstoday.gr είμαι εγώ, το petfestival.gr. Το Pets in Action.gr εννοείς το περιοδικό. Αυτό είναι το περιοδικό. Το περιοδικό, ναι. Okay, okay, okay. Είναι το περιοδικό. Mm. Το Pet Marketing που ανέφερες πλην.gr, δικό μου είναι και αυτό, αλλά είναι business to business. Α, γιατί με ανησύχησες, λέω. Όχι, όχι. Δικό μου. Προβάλλω κάποιον άλλον τώρα. Όχι, όχι, δικό μου είναι και αυτό. Απλά με εντυπωσίασε που το γνωρίζεις, γιατί ασχολείται μόνο με επικοινωνία ανάμεσα σε επιχειρήσεις, σε εταιρείες. Άρα τον δεν αφορά το θέμα εδώ. Δεν αφορά το. Εντάξει, έκανα και εγώ το ρεπορτάζ μου, απλά το έκανα μισό. Έτσι. Δεν έφτασα μέχρι τέλος. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Όχι, όχι, σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω και στο Φεστιβάλ Πτηνών. Σας περιμένω και όπως λένε όλοι οι παρουσιαστές, βεβαίως και θα είμαστε εκεί. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι κάνετε πολύ καλό έργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι, να πούμε, το νέο περιοδικό Κατοικίδια Ενδράσει, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν. Αυτό είναι το σημαντικό. Γυαλίζει, όχι εκεί, δεν γυαλίζει. Εφόσον μπείτε στο site Pets in Action. blog.petsinaction.gr. Δεν ξέρω αν ο Νίκος το έχει, αν το έχει δώσει το να το δει ο κόσμος. Φαντάζομαι έχετε σελίδα και στο Facebook κάπου. Ακριβώς, που ακριβώς. Pets in Action, αν. Google. Αν πατήσετε με λίγα λόγια για να μακρηγορούμε στο Google Κατοικίδια Ενδράση. Το βλέπουμε εκεί από κάτω. Έτσι, θα σας βγάλει, ορίστε, το βλέπουμε. Ναι. Θα σας βγάλει blog. Νομίζω, όχι ανακάτω. Ναι, blog.petsinaction.gr. Θα σας καθοδηγήσει το Google από μόνο του, είναι αρκετά έξυπνη η συσκευή. Έτσι, ακριβώς. Να μπείτε στο site, να κάνετε εγγραφή, να προμηθευτείτε το περιοδικό για να ενημερωθείτε για πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο που ήσασταν εδώ. Αναστασία, την επόμενη φορά με ενδιαφέροντα θέματα, έτσι, όπως και τώρα, πάντα αισιόδοξα. Πάντα, εννοείται. Ακόμα και όταν είναι δυσάρεστα. Εννοείται. Μέσα από τα δυσάρεστα θέματα βρίσκουμε την ισοδεξία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το Pet Show και για αυτή την Τετάρτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.